Γεια σε όλους, Άρης, Hardware Busters. Ακόμα ένα βίντεο που θα εξηγήσουμε μερικά πράγματα, οπότε φροντίστε να το δείτε όλο. Λοιπόν, ηλεκτρικό ρεύμα, μας διαπερνάει όλους. Και η ρήτρα προσαρμογή αυτή, μήπω τι μας κάνει, τέλο πάντων, από τις 5 Αυγούστου του Σωτήριου έτους 2021, η ΔΕΗ έχει εισάγει ένα νέο τρόπο τιμολόγηση για το ρεύμα που καταναλώνεται από νοικοκυριά αλλά και από επαγγελματίε στη χαμηλή τάση. Και αναρωτιέμαι το ποιητή εδώ πέρα γιατί το κάναμε στον Αύγουστο, δε γάμο 5 Αυγούστου. Γιατί άραγε. Τέλο πάντων, να ξέρετε, στην Ελλάδα όλα τα καλά περνάνε τον Αύγουστο. Που λείπουμε όλοι και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Και είμαστε χαρούμενοι. Ναι. Λοιπόν, η ΔΕΗ τώρα τι έκανε τότε. Αντικατέστησε τη ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα που ίσχυε μέχρι για τα τιμολόγια δέματο χαμηλή τάση με τη ρήτρα αναπροσαρμογή, που βασίζεται στην τιμή που έχει η χοντρεμπορική αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Και ναι, σε αυτό το βίντεο θα σα εξηγήσω πια τι είναι αυτή η ρημάδα ρήτρα αναπροσαρμογή και πώ υπολογίζεται. Λοιπόν, με άλλα λόγια, η ρήτρα αναπροσαρμογή χρεώσεων και προμήθεια, όπω είναι η πλήρη ονομασία, είναι ένα μηχανισμό αναπροσαρμογή των χρεώσεων προμήθεια, και αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ρήτρα αναπροσαμωγής λειτουργεί με τους εξής τρόπους, συνδέοντας τα τιμολόγια του εκάστοτε προμηθευτή ενέργειας, είτε ΔΕΗ, είτε ΒΑΤΕΒΟΛΤ, -E είτε ΕΛΠΕΤΙΣΟΝ, με την εξέλιξη της αγοράς του χρηματιστηρίου ενέργειας. Ναι, και όμως υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας, παιδιά. Αντικαθιστώντα τον αντίστοιχο μηχανισμό που ίσχυε και βασιζόταν στη ρήτα διοξιδίου, δηλαδή στη διακύμαση των τιμών με βάση τα δικαιώματα εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή το πήραν από το ένα και το χώσαν αλλού. Τέλο πάντων. Σε ποια τιμολόγια τη ΔΕΗ συγκεκριμένα εφαρμόζεται, η ΔΕΗ ήταν από χρεώσεων προμήθεια εφαρμόζεται στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1 ΝΙ και δικαιούχοι ε, κότ, δηλαδή ντρόνε στα επαγγελματικά τιμολόγια Γ21, Γ22, Γ23, Ε21, Ε22, Ε23, στα τιμολόγια φωτισμού οδών και πλατιών, καθώς και στο αγροτικό τιμολόγιο χαμηλής τάσης. Τι νομίζετε, θα ξεφεύγατε <laughs> από τη ρήτρα, ε, εδώ είναι. Λοιπόν, τα προϊόντα They My Home Enter, 0,245 ευρώ ένα κιλοβατόρα, online 0,229 Heat Pump και Heat Pump Plus, 0,247 ευρώ ένα κιλοβατόρα, προσφέρονται με σταθερές χρεώσεις, τώρα, χωρίς κλίμακες και δεν υπόκεινται σε καμία ρήτρα αναπροσαρμογής. Οπότε, αν θέλετε ε, να πάτε ΔΕΗ, που αυτή τη στιγμή αυτό σας προτείνω, αυτά τα τέσσερα ε, προγράμματα είναι χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής. Τώρα, επίσης, άλλα προγράμματα από άλλους παρόχους χωρίς ρήτρα. Καθίστε καλά στην καρέκλα άμα είστε όρθιοι και βλέπετε με κανένα κινητό, καθίστε. Καθίστε, μη, δηλαδή μη τέτοιο, γιατί θα, θα ρίξω βόμβα τώρα. Λοιπόν, από άλλους παρόχους χωρίς ρήτρα, είπαμε, προγράμματα. Προτέρια, οικιακό σταθερό, 0,5 ευρώ κιλοβατόρα. Ρε παιδιά, παλιά τα ουφάδικα, τα φλιπεράδικα αυτά που παίζαμε ας πούμε, πιο φτηνά ήταν. Τουλάχιστον εκεί στο Bubble Bubble έρθινες εκεί πέρα, κάνει 20-30 δεν τα ξέρετε οι νεότεροι πιο πολύ, μισό ευρώ κιλοβατώρα, δηλαδή, έλεος, έλεος ρε παιδιά, δηλαδή, η <laughs> τύπη είναι τραγική, απλά τραγική, προσέξτε, το ωραίο είναι μέρα νύχτα, μισό ευρώ η κιλοβατώρα παιδιά, μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα, εντάξει, προχωράω, ελπέντισον ηλεκτρίσεις στη home fixed, 0,28,30 ευρώ κιλοβατώρα, το solar fixed με 0,38 το Wii Yellow με 0,21, το Volton Unique Flat Ni με 0,26 ευρώ ένα κιλοβατόρα. Επίσης, να σημειώσω ότι αυτά τα προγράμματα ε, έχουν και αυτά μια διάρκεια από 12-24 μήνες που δεν μπορείς να φύγεις, θα πληρώσεις ποινή αποχώρηση και έχουν και πάγια. Κάθε μήνα στάζεις και για πάγιο. Να τα δείτε όλα αυτά αν αποφασίσετε να πάτε σε ένα από αυτά. Το αγαπημένο μου είπαμε, πρωτέργη τέτοιο σταθερό μισό ευρώ η κιλοβατόρα, Ρίξτε το μισό ευρώ. Δε. Τζάμπα πράγμα είναι. Και άμα ξανανάψει ποτέ το φω, με τα κεριά θα καθόμαστε. Λοιπόν, οριακή τιμή συστήματο. με κακά πράγματα. τι σίγμα ή τιμή εκαθάριση αγορά. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε τώρα μερικά πράγματα. Παιδιά, πώ βγαίνει η ρήτρα. Παιδε, ε, κάντε υπομονή. Πρέπει να το δείτε αυτό το βίντεο για να καταλάβετε τι πληρώνετε, μην ερχόσαστε μετά και μου γράφετε μηνύματα και μου κλεγώσετε και όλα αυτά. Αν δεν έχετε δει το βίντεο, γιατί για μένα, για να αντιμετωπίσει έναν κίνδυνο, πρέπει να το γνωρίζει πολύ καλά. Ιδάλω, πα ε, γυμνό στα γκουδία, εντάξει. Να σου το πω, όπω είναι στο χωριό μου. Οπότε. Οριακή τιμή, δεν έχει αμολάδι εδώ. Η οδιακή τιμή συστήματο ή ΤΕΑ, δηλαδή τιμή καθάριση αγορά όπω λέγεται από τον Νοέμβριο του 2020, είναι η τιμή στην οποία καθαρίζεται η αγορά επόμενη ε... ημέρα του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργεια. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπαριθμον 1125 1125α του 2019, απόφαση τη ΡΑΕ, ρυθμιστή ε... Ενέργειας ενέργεια στην Ελλάδα, όπω εκάστοτε ισχύει και δημοσιεύεται καθημερινά σε ωριέα βάση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργεια www.nxgroup.gr και θα τα βρείτε. Αποτελέσματα αγορά επόμενη ημέρα. Σε πολλά site, σε πολλά βίντεο και όλα αυτά δεν είναι ανανεωμένε οι πληροφορίε για το τι γίνεται. Και δεν λένε του τύπου σωστά. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που αναφέρει πώ πραγματικά είναι τα πράγματα και ποιο είναι ο σωστό τύπο τουλάχιστον ε, Απρίλη που έχουμε 2022, τώρα μετά κάποια χρόνια, εντάξει, θα αλλάξουν τα πράγματα, εδώ θα μας θα κάνουμε καινούργια βίντεο. Λοιπόν, Ανάσταση σήμερα. Λοιπόν, με άλλα λόγια, είναι η τιμή χοντρική με την οποία αγοράζουν οι προμηθευτέ το λεπτικό ρεύμα. Οι πιο πολλοί προμηθευτέ παιδε, με εξαίρεση τη ΔΕΗ, δεν το φτιάχνουν ήδη το ρεύμα. Το αγοράζουν. Ε, εντάξει. Ε, Αυτέ οι τιμέ είναι οι τιμέ Νομίζω και η ΔΕΗ πια πρέπει να Αφού είναι μέσα, λογικά και αυτή φαίνεται το αγοράζει. Νομίζω κάτι παίζει και εκεί πέρα. Τώρα, παιδιά, μη σα λοβλακεί, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η τιμή είναι η τιμή στην οποία αγοράζουν οι προμηθευτέ στο ηλεκτρικό ρέμα. Και η ΔΕΗ, αν είναι, είναι αυτή η τιμή την οποία κοστίζει σε αυτήν. Εντάξει. Οπότε, η τιμή αυτή αλλάζει ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι ο νόμο προσφορά και ζήτηση. Βάσει τη ΣΤΕΑ υπολογίζεται και η ρήτρα αναπροσαρμογή αν η τιμή καθάρισης αγοράς, η αγαπημένη μας θέα, ξεπεράσει το άνω όριο του εύρους τιμής που έχετε υπογράψει με τον προμηθευτή, ο τελευταίος σας χρειώνει επιπλέον. Χωρίς να έχει κάνει κάτι εσύ. Επειδή... Ο άλλο σου είπε: Εγώ θα σου δίνω εύρο. Θα, θα τα πούμε παρακάτω. Άστο. Λοιπόν, αντίθετα, αν η τιμή καθάριση αγορά πέσει κάτω από το κατώτερο όριο τη τιμή που έχετε συμφωνήσει, θα πρέπει να έχετε επιστροφή στο λογαριασμό σα. Εντάξει, αυτό γινόταν κάποια χρόνια παλιά. Λέμε τώρα. Να φέρω ένα παράδειγμα τώρα για να λύσω και την απορία τη αίρηση. Για παράδειγμα, αν έχετε συμφωνήσει για 0,06 με 0,07 ευρώ ανά κιλοβατόρα και η τιμή καθάριση αγορά ανέβει αρκετά, τότε θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογή, η οποία υπολογίζεται από αυτόν τον τύπο. Κ, δηλαδή κόστο ίσον α επιτέα συν β. Και το κόστο όλο αυτό είναι ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα, όπου α είναι ο συντελεστή προσάυξηση και ισούται με 1,15. Και β είναι μια σταθερά η οποία ισούται με 0,00115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Δηλαδή δεν είναι η τιμή η καθάριση η σχέτη που φέρνει τη διαφορά. Έχεις και ένα στυλιστή προς αύξησης και μια σταθερά. Καταλάβατε. Οπότε αν εσύ είχες μια τέα 0,07... Παρόλο που λε, εγώ συμφώνω 0,06-0,07, είμαι στα μέσα. Δεν είσαι, γιατί είναι ο συντριστή προ αύξηση Καταλάβατε. Έχουμε. Πάμε ξανά. Ο, το κόστο, το Κ, επηρεάζεται από το συντελεστή προ αύξηση και από τη σταθερά Β. Και όχι μόνο από την τιμή εκαθάριση αγορά, η οποία βέβαια παραμένει, παραμένει η κύρια μεταβλητή. Α δούμε ένα παράδειγμα, γιατί με παραδείγματα τα βλέπουμε καλύτερα. Έστω ότι η μέση τιμή εκαθάριση αγορά είναι 0,07 ευρώ ένα κιλοβατόρα. Σωστά. Εσείς έχετε συμφωνήσει με τον προμηθευτή για ένα εύρος τιμών 0,06 με 0,07 ευρώ ένα κιλοβατόρα. Πού θα το δείτε αυτό? Στο συμβόλαιο, ρε παιδιά, που υπογράψατε. Και βέβαια, επειδή αλλάζει το συμβόλαιο, εσείς το με κάτι τέτοιο, σας πρέπει, λογικά πρέπει να σας στένουν αυτοί, όποτε γίνεται αλλαγή, να σας το στένουν. Τι ξέρεις, έχει αλλάξει, αλλά ξεκινάτε από το συμβόλαιο που έχετε υπογράψει. Οπότε, ε, στον τύπο K ίσον α επιτέα συν β έχουμε 1,15 το α -ε 0,07 η τιμή καθαριση αγοράς συν σταθερά β η οποία είναι 0,00115. Τι βγαίνει 0,08165. Ντα, είστε πάνω από το 0,07. Τι σημαίνει αυτό, θα έκανα το τέτοιο, αλλά λοιπόν, είστε εκτό έβδο τιμών που έχετε συμφωνήσει. Επομένω, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογή. Πείτε τώρα ότι εσείς έχετε κατανάλωση 1500 κιλοβατόρε τον τρέχον μήνα. Η επιπλέον χρέωση από τη ρήτρα είναι 0,08165 πλην 0,07 το άνω όριο, ίσω 0,0165 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Επί 1500 θα πληρώσετε 17,475 ευρώ επιπλέον για αυτό το μήνα. Σα φαίνονται λίγα, ε. Εντάξει, είναι λίγα γιατί έβαλα μικρή τιμή η καθάριση αγορά. Αν δείτε, παιδιά, τι γίνεται, πόσο ανεβαίνουν αυτέ οι τιμέ, α το. Καλύτερα, ναι, είναι κάποια είναι πράγματα. Βρίπλε καλύτερα, γιατί να το ξέρω γάμο. Πάμε μια ξανά για να το καταλάβετε όλοι. Η ρήτρα αναπροσαρμογή αντικατοπτρίζει το κόστο προμήθεια του προμηθευτή για τον εκάστοτε μήνα κατανάλωση κάθε λογαριασμού. Εφαρμόζεται επί του συνόλου τη κατανάλωση έναντι και καθαριστικών λογαριασμών κάθε φορά που το κόστος προμήθεια δεν κυμαίνεται μεταξύ τη ανώτατη και κατώτατη τιμή κόστος του που έχετε υπογράψει με τον προμηθευτή. Ο κάθε προμηθευτή έχει το δικό του εύρο τιμών, δεν έχουν όλοι το ίδιο παιδιά για την ΤΕΑ και επιπλέον υπάρχουν και τα προγράμματα χωρί ρήτρα αναπροσαρμογή. Εν ολίγη, αν πάτε σε πρόγραμμα με ρήτρα προσαρμογή, αναπροσαρμογή θα πρέπει να δείτε το κατώτατο όριο να είναι όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται, και το ανώτατο όριο όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι τα αντίθετα να θυμάστε. Έτσι ώστε να έχετε επιστροφή αν πέσει η τέα και να μην ενεργοποιείτε εύκολα όταν ανέβει η τέα. Εδώ μπορείτε να δείτε την τέα προηγουμένων ε, μηνών. Ε, είναι από το site της ΔΕΗ. Θα τα δείτε μέσα εκεί πέρα. Και στο www.nxgroup.gr έχει, έχει, πολύ πιο πολλές λεπτομέρειες καθώς και τις τρέχουσες τιμές του ρεύματο. Άρα αυτό που λένε ότι α, τούτω, το τούτο μήνα ξόδωσα παραπάνω μονάδες και θα φάω ρήτρα να προσαρμογείς, δεν ισχύει. Μα ποιος σου είπε ότι τι δουλειά έχουν οι μονάδες με τρίτα να προσαρμογείς. Αυτό λένε. Ότι ξόδωσα παραπάνω ρεύμα και δεν αυτό που ήρθε η να προσαρμογείς. Δεν, δεν έχει, παιδιά, δεν έχει καμία... Είμα αυτό ακούγα μέχρι τώρα. περιμένετε, περιμένετε. Πε, 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 ε, Είσαι, περιμένετε, όχι, δεν το έχω ακούσει. Περιμένετε. Όταν όλοι μα ξοδεύουμε περισσότερε μονάδε, η ρήτα αναπροσαρμογή θα ανέβει. Γιατί θα ανέβει όμω, Γιατί αυξάνεται η ζήτηση. Όποτε αυξάνεται η ζήτηση, ανεβαίνουν οι τιμέ. Αλλά ε, δεν έχει καμία σχέση το αν εσύ ξόδεψες 2 ή 5000 μονάδε με τη ρήτα αναπροσαρμογή. Η ρήτα αναπροσαρμογή, είπαμε, έχει να κάνει με την τιμή που προμηθεύεται το ρεύμα χοντρική ο προμηθευτή. Τώρα βέβαια, μέσα ε, ένα συντελεστή που επηρεάζει το πόσο ακριβά αγοράζει ο προμηθευτή το ρεύμα, είπαμε, είναι η ζήτηση. Τι ε, καλοκαιρινού μήνε πανάγουμε όλοι τα air conditioning που, που γίνεται τη κακομοίρα, η ζήτηση αυξάνεται. Οπότε μερικοί που λέτε ότι το καλοκαίρι θα πέσει, όχι. Το καλοκαίρι θα ανέβει κι άλλο. Παραπάνω από ότι είναι τώρα. Ναι, ε, δηλαδή, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση και αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στα... σε επιδοτήσει και όλα αυτά που έλεγε, το καλοκαίρι θα ανέβει κι άλλο. Βέβαια, ε, μέχρι πόσο θα μπορέσει να σε στήριξει η κυβέρνηση αυτό, Άρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βάλουμε όλοι ε, να μας δώσουν τη δυνατότητα να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Για μένα, να σου πω κάτι. Ήμουν εγώ κυβέρνηση. Έχουμε κάνει και ένα βίντεο με αυτό. Ε, τι θα έκαναν αν πρωθυπουργοί για μένα. Λοιπόν, ήμουν εγώ κυβέρνηση και λέω θα ρίξω ένα-δυο δισεκατομμύρια για να βοηθήσω τα νοικοκυριά με του λογαριασμού. Ε, παιδιά, εγώ δεν θα έκανα αυτό. Θα ρίχνα ένα-δυο δισεκατομμύρια στην αγορά, θα βγάζα καινούργια προγράμματα net metering και θα έλεγα πάρτε net metering όλοι. Όλοι. Και θα έβρισκα έναν τρόπο στι πολυκατοικίε που δεν, ίσω δεν μπορούν να συνηθούν, δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι και όλα αυτά. Θα έβρισκα έναν τρόπο να βοηθούσε και αυτού. Δηλαδή να του έδινα δυνατότητα να βάζανε net metering και να το μοιράζανε με κάποιο τρόπο. Ε, θα θα προσπαθούσα να βγάζα ένα νομοσχέδιο. Η λύση το να δώσει ένα-δύο δισεκατομμύρια και να ελαφρύνει τον άλλον, δηλαδή το να του δώσει το αλουνού ένα-δύο ψάρια δεν γίνεται δουλειά. Το να του μάθει να ψαρεύει θα τον σώσει. Ε, με το net metering, με φωτοβολταϊκά γενικά, σωνόμαστε. Έχουμε πάρα πολύ ήλιο, θα σωθούμε με αυτό το πράγμα. Με το να με βοηθήσει εμένα και για δύο-τρει μήνε να μου δώσει ε, 50 και 100 ευρώ σε ένα λογαριασμό που θα μου 1000 1000-1500, παιδιά δεν κάνουμε τίποτα δεν γίνεται έτσι τίποτα. Βέβαια, αν βάλουμε όλοι net metering, κάποιες εταιρείε ε, μη πω ονόματα που μυθευτών, πώς θα τις ζουν, πώς θα τις βγάζουν πέρα και πώς οι CEO τους θα παίρνουν 200-300.000 χρόνο μισθούς. Καταλαβαίες και παραπάνω. Παίζονται πολλά συμφέροντα. Αντί να κοιτάξουμε σαν Ελλάδα ότι η δύναμή μας είναι αυτή, θυμάμαι ε, πετούσαμε πάνω, πηγαίναμε κάπου δεν θυμάμαι και πετούσαμε πάνω από τη Γερμανία, μια χώρα η οποία δεν έχει και πολύ ήλιο και παντού όπου έβλεπε το μάτι μου, έβλεπε φωτοβολταϊκά. Και λέω: Για κοίτα, αργαμότο. Αυτοί εδώ έχουν γεμίσει τον κόσμο φωτοβολταϊκά και εμεί δεν έχουμε. Δηλαδή, δε, ελάχιστα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Αυτή είναι η λύση. Πάτω το χαμπάρι. Έχουμε τον Είμα ήλιο. Ε, οι ανεμπονίτε δεν συμφέρουν. Από ό,τι λένε οι δεν συμφέρουν. Είναι πολύ ασταθεί. Το πιο συμφέρον αυτή τη στιγμή είναι τα φωτοβολταϊκά. Αν δεν το βάλουμε μυαλό, αν η κυβέρνηση δεν αποφασίσει κάποια στιγμή ο εκάστοτε κυβερνώντα να βάλει, ε, να δώσει μια επιδότηση δικιά του. Επειδή δεν δίνει, έχει το εξοικονομό που, είναι, που το είχε. Προσέξτε, το εξοικονομό το προηγούμενου που μπήκαμε εμεί το είχε το net, ε, net metering, το Το καινούριο δεν το είχε. Δηλαδή, μου λε να κάνω ενεργειακά, αυτόνομος, και το ένα και άλλο να κάνω το σπίτι ενεργειακά, να το ανεβάσω και όλα αυτά και δεν μου βάζει net metering μέσα. Ε, δηλαδή δε, αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Εντάξει, δεν σου δίνει το ΕΣΠΑ προγράμματα, δεν σου δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα. Βγάλε τα σαν ελληνική κυβέρνηση. Εκεί που θα δώσει πόσα εκατομμύρια, πόσα δι για να υποστηρίξει τα νοικοκυριά, τι πιο καλό να του δώσει το αλλού του ανθρώπου μια λύση που για τα επόμενα 25-30 χρόνια θα ξέρει ότι δεν θα στηρίζεται πια τόσο πολύ στην εκάστοτε ΔΕΗ, Βάτεμβόλ, όλα αυτά. Ένα μέρο του ρέματο που θα, θα καταναλώνει θα το παράγει ο ίδιο και δεν θα έχει πρόβλημα. Οπότε πάτε το χαμπάρι. Η λύση είναι μπροστά στα μάτια μα. Τότε γιατί δεν τη βλέπουμε, τη λύση, ε, τι να σα πω, ρε παιδιά. 21, ούτε, ούτε καν 21.000 συνδρομητέ δεν έχω. Βοηθήστε με να πάω σε 100, 200, 500.000 και πιστέψτε με, κάθε μέρα, κάθε μέρα θα κάνω βίντεο γι' αυτό. Μέχρι να λυθεί το. Yeah. Ε. Κάθε μέρα, όσο ε. έχω δύναμη, θα μπορώ. Θα κάνω το οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου. Ερώτηση. Για τον net metering όμω, για να το βάλει και τα φωτοβολταϊκά, πρέπει να επενδύσει και ένα αλφα ποσό. Δεν έχουμε όλε τι. Ναι, δεν σιέρι, αυτό σου λέω. Δεν σιέρι, ρε. πρόσεξε, αυτό σου λέω. <σχει> θα μπορούσε η κυβέρνηση να πει ε, βάσει τη συνδικών αυτών που γίνονται, που γίνεται τη έλα δωρεάδι, θε να δώσει 12.000. Ωραία. Τα 9, τα 8 ας θα τα δώσω εγώ. Βάλε τα 4. Ξέρει τι είναι 4.000. Σε δώσει. Ξέρει τι είναι 4.000. Ένα λογαριασμό ΔΕΗ καλό είναι. Με δύο. Μη λε τέτοια, θα κάνω πάλι αέρα. Δηλαδή, στο, άμα βλέπει συνταξιούχου και του έχετε 1500 η ΔΕΗ, Δηλαδή, ο άλλο θα έλεγε, θα, όντω θα βάλω 5-10 δόσει και μην ξεχνάτε ότι το net metering, άμα το βάλετε φωτοβουλταϊκά, σε... τώρα όπω είναι οι συνθήκε, έτσι σε δύο χρόνια θα έχει ξεπληρωθεί από μόνο του. Και μετά θα έχει την κέρδο, γιατί το net metering δεν είναι για ένα και δύο για πέντε χρόνια. Τα καλά, τα πάνελ σαν τα σάρ που έχω βάλει εγώ έχουν εγγυήσει από για 25 και για 30 χρόνια. Καταλάβατε. Ένα inverter τώρα, άντε πέσει να σου χαλάσει ένα inverter. Εντάξει, βάλει ένα άλλο 500 ευρώ έχετε, παιδιά, 400 και πότε έχουν εγγυήσει 10 χρόνια τα πιο πολλά. Δηλαδή, σα ε, σας είπα, η λύση είναι μπροστά στα μάτια σας. Και θα το δείτε ότι στα επόμενα χρόνια που αρχίζει ο κόσμος και ξυπνάει, γιατί κάνουμε κάποιο βίντεο για το net και το προωθούμε και όλα αυτά, ότι ο κόσμος αρχίζει να ψάχνει για net meeting. Παιδιά, είναι τραγικό. Πήγαμε στη ΔΕΗ εδώ στη Μυτιλίνη και λέει, είστε ο πρώτο. Που βάζει net meeting, παιδιά, και ήταν... είναι τραγικό όταν το σκέφτομαι. Τα τελευταία σκέφτομαι. χρόνια. Τα τελευταία χρόνια. Ήμουν ο πρώτο. Παιδιά είναι τραγικό. Είναι η λύση μπροστά στα μάτια μα. Σου λέει να ρε, πάρτε το. Εδώ είναι αυτό είναι η λύση και δεν το βλέπουμε. Σε ένα νησί πόσων χιλιάδων κατοίκων που στη ΔΕΗ, τον πιο μεγάλο προμηθευτή, και ήμουν ο πρώτο ιδιώτη που πήγα να βάλω. Γιατί πάρκα έχει. Από ό,τι βλέπω η Μιτιλίνη, η Λέσβος έχει αρκετά πάρκα. Είναι τραγικό. Δηλαδή ξυπνάτε, ρε, Εσείς ξυπνήστε, γιατί θα μα έχουν πάρει ήδη φαλάγγι. Δεν είναι ότι θα μα πάρουν φαλάκι, μα έχουν ήδη πάρει φαλάκι. Δεν σα κάνει εντύπωση που έχουν ανοίξει πώ προμηθευτέ, ενώ στην ουσία το ρεύμα πώ το φτιάχνουν. Πώ είναι οι που πραγματικά έχουν δικά του τέτοια. Όλοι οι άλλοι κάνουν τον ενδιάμεσο. Θέλω να κάνω μια αλήθεια ερώτηση. Μπορεί να μην είναι και αλήθεια. Όταν δεν δουλεύει η ΔΕΗ, όταν δεν έχει ρεύμα η ΔΕΗ, όταν δεν έχουμε διακοπή ρεύματο, ρε παιδί μου. Ναι. Εμεί θα έχουμε ρεύμα. Άμα κάνουν εργασίε, Στου ε, στο κλείνουν. Επίσης, όταν είσ, αν είσαι, αν αυτόνομο, με net με δεν μπορείς να έχεις, όταν έχεις αυτόνομο... Μπαταρίες. Όταν έχεις με μπαταρίες, ναι, θα έχεις. Αν έχεις αυτόνομο. Α, είναι σαγηλήτρια. Και μπορείς να κάνεις, ναι, και μπορείς να κάνεις και ένα στυλ υβριδικού. Ε, είναι πολλά, απλά... Ε, α, και κάτι άλλο, μπράβο, ρε, το μου το θύμισες. Μου έστειλε ένα σε ένα σχόλιο που λέει, εντάξει ο άνθρωπος δεν ξέρω να το έκανε με... Εγώ φαντάζομαι, εγώ φαντάζομαι πιο πολύ από χαζομάρα το έκανε παρά από εξυπνάδα, δηλαδή για να πενευτεί. Και μου λέει ρε γατάκια, λέει, εγώ έβαλα δικό μου, πήρα ένα κινέζικο inverted, πήρα και δύο πάνε, λέει, έχω παλιό αναλογικό δολόι, τάχωσα πάνω απάνω εκεί πέρα και το δολόι λέει μετά και ανάποδα. <laughs> ναι, τα παλιά τα δολόγια, όταν δίνει ενέργεια, όταν περνάει ενέργεια και την πάει στο δίκτυο, μετά είναι ανάποδα. Έχει δίκιο σε αυτό. Και ό,τι ενέργεια καταναλώνει, την παίρνει, την καταναλώνει κατευθείαν τη αυτό. Λοιπόν, και λέει αυτό, εγώ έχω σωθεί. Ο δεν μου έχετε τίποτα. Παιδιά, αν θέλετε να πάτε φυλακή, ή αν θέλετε να σα έρθει ένα πρόστιμο να πληρώνουν και τα δυσέγγονά σα, κάντε το. Και γιατί να πάτε φυλακή, μπορείτε να σκοτώσετε το τεχνικό τη ΔΔΕ έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν η τεχνική, που για μένα είναι ήρωε οι άνθρωποι τη ΔΔΕ, εντάξει, όταν λέω για τη ΔΔΕ να διευκρινίσω, λέω για το γραφιάδικο κομμάτι, δεν λέω για του τεχνικού. Η τεχνική είναι αστέρια. Λοιπόν, όταν ένα τεχνικό τα λέει από του ΔΔΕ, πάει και ανεβαίνει στην κολόνα στη γειτονιά σα και δεν ξέρει ότι υπάρχει φωτοβολταϊκό, θα τον σκοτώσετε θα πάτε φυλακή. Δεν είναι έτσι, αν ένα πάνελ, βάζω και ένα κινέζικο Inverter 400 ευρώ on grid, το χώνω πάνω στο δίκτυο και όποιον πάρει ο χάρο. Είναι σαν να έχετε βάλει ένα όπλο, να έχετε βγάλει την ασφάλεια και να λε τον άλλο, έλα, πάρε το και καθάρισέ το και να είναι και οπλισμένο. Πορτού κάνει ο Διδιέ, οφείλει, πρέπει να ξέρει πού είναι το κάθε φωτοβολταϊκό, να έχει άμεση πρόσβαση να το κλείσει, ώστε αν βγει βλάβη στη γειτονιά σα ή στο σύστημα, να πάει ο άνθρωπο να το κλείσει, προτού ανέβει πάνω στην κολόνα. Αλλιώ θα τη φάει. Μην πάτε και κάνετε τέτοιες χαζομάδες. Δηλαδή, εγώ όταν διάβασα αυτό το σχόλιο έμεινα. Λέω εντάξει. Δηλαδή έλεος. Σας λέω θα σκοτώσετε. Αν δεν παίζουμε με το ρεύμα. Λοιπόν πολλά είπαμε. Εγγραφή στο κανάλι μην ξεχάσουμε. Γεια.